είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτός, μάλλον μπαίνει σε ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Και θέλω να πω ότι είναι κάτι το ζητούμενο και εμείς το ζητούσαμε χρόνια τώρα. Νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά και επιχειρήσεις αλλά και το τραπεζικό σύστημα να ξεφύγει από αυτή τη στενοχώρια που βρίσκεται σήμερα. Για κάποιες επιχειρήσεις, για τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να είναι βιώσιμες. Δηλαδή που θα αποδείξουν στην πορεία ότι με αυτό τον τρόπο μπορούν να παραμείνουν ενεργές. Ωστόσο λέτε όλοι σας ότι πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο κριτηρίων. Το οποίο να, κοιτάξτε, να δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούμε. Έτσι ακριβώς. Ζητάμε κάποια πράγματα που τα είχαμε εντοπίσει και στο προσχέδιο και ευτυχώς κάποια έχουν διορθωθεί. Μένουν όμως και κάποια άλλα στην πορεία. Έτσι, τα οποία πρέπει να διορθωθούν όσο καλύτερα γίνεται. Είναι πράγματα τα οποία εφαρμόζονται πρώτη φορά στη χώρα μας, έτσι θέλω να πω. Δηλαδή, ο εξωδικαστικός αυτός συμβιβασμός δεν είναι κάτι το οποίο το είχαμε εντάξει μέσα στις δραστηριότητές μας και στην επίλυση τέτοιων διαφορών. Είναι κάτι το οποίο θα συμβεί έτσι σε μαζική κλίμακα για πρώτη φορά. Χωρίς βέβαια να είναι υποχρεωτικό να το πούμε αυτό, έτσι είναι επαφίεται στο κάθε μέρος και στα δύο μέρη να συμφωνήσουν ότι θα έρθουν σε μια τέτοια συμφωνία. Ποια είναι εκείνα τα σημεία τα οποία λέτε ότι πρέπει άμεσα να διορθωθούν? Επειδή εμείς πιστεύουμε, κοιτάξτε, το ένα από αυτά που πρέπει να διορθωθεί είναι ότι το 85% αν έχει κάποιος σε ένα μόνο πιστωτή, το 85% περισσότερο από το 85% μένει απ' έξω. Κάτι το οποίο δεν είναι σωστό γιατί υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να, ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις, να είναι μόνο σε ένα τραπεζικό ίδρυμα και να έχουν αυτό το ποσοστό, το μεγάλο ποσοστό. Άρα αυτούς τους αφήνει απ' έξω, ζητάμε αυτό να διορθωθεί. Ένα άλλο κριτήριο το οποίο καθιστά και αυτό αν θέλετε κάπως απαγορευτικό είναι για κάποιες επιχειρήσεις είναι ότι πρέπει μέσα στα τρία τελευταία χρόνια να παρουσιάζουν μία κερδοφόρα χρήση. Έτσι, και αυτό είναι κάτι, επειδή ξέρουμε τα τελευταία χρόνια τι ακριβώς έτσι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Φαίνεται εκ πρώτης ότι είναι απλό, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Οι περισσότερες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Έτσι, και το άλλο θέμα είναι ότι η συντηρητική πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει υπαχθεί σε σύναψη με ρύθμιση τα τελευταία χρόνια, έτσι. Οπότε και εκεί υπάρχει το κριτήριο της σύναψης ρύθμισης μετά τη 1 εβδόμου του 2016, που και αυτό καθιστά και συμπεριλαμβάνει και εκείνους οι οποίοι μπήκαν μεν στη ρύθμιση αλλά στη συνέχεια δεν είχαν τη δυνατότητα λόγω οικονομικής στενότητας να προχωρήσουν, αυτό εννοείται? Ακριβώς, ναι, κάπως έτσι είναι το θέμα εδώ, το οποίο και αυτό αν θέλετε γιατί περισσότεροι έχουν υπάρχει σε ρυθμίσεις, έτσι. Και λέει μέχρι τη 1 εβδόμου του 2016 και μετά, δηλαδή πριν να μην έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Μάλιστα. Είναι αυτά τα τρία σημεία τα οποία τα εντοπίζει η Κεντρική Ένωση και συμφωνούμε και εμείς βεβαίως πάνω σε αυτά. Και το άλλο θέμα το μεγάλο που προκύπτει είναι ότι πολλά επιμελητήρια όπως και το δικό μας εδώ έχουν κέντρο διαμεσολάβησης, έτσι, που είναι εξωδικαστικά δηλαδή να γίνονται κάποιες διαφορές. Υπάρχει μια εμπειρία. Και θα μπορούσε, αφού αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί, σας λέω, στη χώρα μας τουλάχιστον, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά και στο βαθύ παρελθόν, θα υπήρχε η συνδρομή των επιμελητηρίων, η οποία θα ήταν καθοριστική και για τις δύο πλευρές, νομίζω, και για τους πιστωτές, αλλά και για τις επιχειρήσεις, το να μπορούν να βρουν τους καλύτερους τρόπους για να κρατήσουν τη διαδικασία αλόβητη και να υπάρχουν και πραγματικά αποτελέσματα. Τέσσερα τα σημεία στα οποία λέτε ότι πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα. Αλλά από την άλλη λέτε ότι ξέρετε το μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί με αποτελεσματικότητα ταχύτητα και χωρίς αποκλεισμούς. Ναι. Ποια είναι λοιπόν εκείνα τα θετικά στοιχεία τα οποία λέτε ότι θα βοηθήσουν αυτή την ώρα την αγορά έτσι όπως την περιγράφετε μέσα από τις επισημάνσεις σας? Είναι ότι μπαίνει σε ρύθμιση, μπαίνει μάλλον σε ένα συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός ανάλογα την περίπτωση έχει θετικά για την επιχείρηση, αρκετά θετικά. Ναι, αλλά ξέρετε, είναι κατόπιν σχεδίου, και δεν είναι υποχρεωτικό για την επιχείρηση. Δηλαδή αν θέλει το δέχεται, αν θέλει δεν το δέχεται. Έτσι. Άρα δηλαδή το επιλέγει μόνη της να πάει. Από τη στιγμή που το επιλέξει, έχει κάνει το σχέδιό της, έχει κάνει το σχέδιο
της εξυγίανσης, στο οποίο λέει εγώ δεν μπορώ να πληρώνω αυτά τα χρήματα για αυτά τα χρόνια και έτσι θα είμαι και βιώσιμη. Γιατί δεν χρειάζεται μόνο να ξεφύγουμε από ένα σκόπελο και να βρούμε μετά μπροστά μας πάλι ένα χάος. Είναι στο διενεκές πώς αυτό το πράγμα θα μπορεί να εξυπηρετείται χωρίς να αποτελεί βραχνά για την επιχείρηση. Μάλιστα. Έτσι. Αν και βέβαια θα σας έλεγε κάποιος άλλος, κοιτάξτε, όλα εδώ τα σχέδια, κυρία, μπορεί και συνάδελφός σας, κυρία Λιφκεράκη, είναι για το πόσο ουσιαστικά θα γίνουν εκείνες οι ρυθμίσεις, οι συμβιβασμοί, προκειμένου να πληρώνουμε. Για τα έσοδα είναι που θα πρέπει να κάνουμε επίσης μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα με την κυβέρνηση, με την πολιτεία, διότι για να έρθει το δεύτερο πρέπει να πας στο πρώτο, να εισπράξεις πρώτα. Πρέπει πρώτα στις πράξεις, βεβαίως. Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι το τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή είναι κλειστό. Έτσι είναι για ελάχιστους, έως καθόλου. Ή απογορευτικό, αν θέλετε, γιατί είναι και πάρα πολύ ακριβό. Όλα αυτά λοιπόν, εφόσον δεν κινείται σωστά η οικονομία μας, έτσι, και υπάρχουν αυτά τα μεγάλα προβλήματα, συσσωρευμένα, ας πούμε, αν θέλετε, χρέη σε τράπεζες, οτιδήποτε, τα οποία μένουν έτσι παγωμένα, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν βοηθάνε στην κίνηση του χρήματος. Τι είναι εξυπηρέτηση, ο δανεισμός τι κάνει, αυτό κάνει να μπορέσει, ας πούμε, για μια κερδοφόρο επιχείρηση, για μια επιχείρηση η οποία είναι εξυγειασμένη, να μπορέσει να λειτουργήσει από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το μεγάλο, αν θέλετε, στοίχημα, το οποίο πρέπει να το προσπαθήσουμε. Και από την άλλη πρέπει να υπάρχει όμως η αξιοδότηση της τράπεζας, τα τραπεζικά στελέχη, το να μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία λέει και το νομοσχέδιο. Έτσι, δηλαδή μιλάω, ας πούμε, μέχρι και κουρέματα ακόμα. Εφόσον απαιτείται και εφόσον χρειάζεται. Κάτι το οποίο δεν την είχαν μέχρι τώρα τη δυνατότητα, αλλά και κάτι άλλο το οποίο δεν επισημαίνεται εδώ στην επιστολή, νομίζω όμως ότι αποτελεί άλλου είδους αντικείμενο, είναι και αυτό, το πόσο δεν θα ποινικοποιούνται αυτοί οι οποίοι θα προβαίνουν σε ελάφρυνση χρεών ή οτιδήποτε άλλο όπως επιχειρήσεις. Μάλιστα. Όταν λέτε ναι, δεν θα ποινικοποιούνται. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή και ο νόμος ο προηγούμενος που υπήρχε μέχρι τώρα δεν εφαρμοζόταν, γιατί δεν μπορούσε το τραπεζικό στέλεχος να βάλει την υπογραφή του κάτω από μία, αν θέλετε, ελάφρυνση χρέους, να το πω έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Μπορούσε να διωχθεί ποινικά γιατί έκανε κάποιες πράξεις οι οποίες ήταν εις βάρος της τράπεζας. Έτσι, κάτι το οποίο, ναι μεν, το προέβλεπε ο νόμος Δένδια, μιλάω τώρα, αλλά από την άλλη δεν έδινε την εξουσιοδότηση να το κάνει ο τραπεζικός υπάλληλος.